Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία του Εύρου από τις αλλεπάλληλες συνεχιζόμενες καταστροφικές πυρκαγιές στο νομό, τη λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Μια σημαντική πρωτοβουλία πήρε ο Σύλλογος Γυναικών Νέας Βίσσας σε τι αφορά η εθελοντική αυτή πρωτοβουλία. Ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις Φανούρια 2023 λόγω των πυρκαγιών στον Εύρο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 5η 24 Αυγούστου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία του Εύρου από τις αλλεπάλληλες συνεχιζόμενες καταστροφικές πυρκαγιές στο νομό που μένονται για 6η μέρα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή με τραγικές επιπτώσεις για την περιοχή μας. Προβληματισμένοι είναι οι πολίτες της Ορεστιάδας με το μείζον πρόβλημα των πυρκαγιών που ταλανίζει κάθε χρόνο την περιοχή του Εύρου αλλά και όλη τη χώρα μας. Είναι πολύ λυπηρό. Πού πιστεύετε ότι οφείλονται οι πυρκαγιές? Σε πολλούς λόγους. Που αυτή τη στιγμή τι να τους αναλύσουμε? Εσείς τι πιστεύετε? Ότι είναι πολύ λυπηρό το κλίμα στους ανθρώπους, στις περιουσίες και στα ζώα τους. Λυπούμαστε πάρα πολύ. Είναι κάτι τραγικό για τον νόμο μας. Τι να πω, οι συνέπειες είναι καταστροφικές πρώτα για το περιβάλλον και μετά για τις περιουσίες που χάθηκαν. Ας πούμε να εξαιρέσουμε για τις ανθρώπινες ζωές, γιατί πάνω απ' όλα αυτό ήταν. Τα αίτια μπορεί να είναι πολλά, αλλά όπως όλα δείχνουν, γιατί σύμφωνα με τα ευρήματα, πιστεύω ότι η διακίνηση των μεταναστών συνέβαλε σε αυτό. Τώρα ακριβώς η πυροσβεστική θα μας πει. Πολλοί ήταν εκείνοι που βρίσκονταν στη νότια περιοχή του Εύρου τις περασμένες μέρες και έζησαν από κοντά την ταλαιπωρία και τις δύσκολες καταστάσεις λόγω των πυρκαγιών. Χάνει να γύρισα μόλις από Αλεξανδρούπολη. Η κατάσταση δυστυχώς ήταν τραγική τις προηγούμενες μέρες. Σήμερα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Το παράπονο όλων και το δικό μου μαζί, να πω την αλήθεια, είναι ότι δεν αποτυπώθηκε ποτέ η πραγματικότητα σε κανένα μέσο. Τόσο κεντρικά αλλά όσο και τοπικά, τα τοπικά βέβαια μέσα για να μην είμαστε άδικοι, έκαναν το αδύνατο δυνατό. Δυστυχώς η κατάσταση ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να αποτυπωθεί στην πραγματικότητα. Προέκυψαν πάρα πολλά προβλήματα που φάνηκαν δεν είναι τις παρούσες αυτή τη στιγμή να συζητηθούν. Θεωρώ ότι πρέπει να το αναλάβουν οι αρχές το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτό που έχει μείνει ότι υπήρχε μια ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε στην πορεία να βελτιωθούν αυτά τα πράγματα για να μην ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Ευτυχώς ο κόσμος και ο εθελοντισμός ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτοί που βοήθησαν, ήταν πολύ ενεργοί όλοι οι πολίτες και συνέδραμαν τα μέγιστα στο τελικό αποτέλεσμα της κατάστασης ώστε να περιοριστεί αυτή τη στιγμή η φωτιά και να μην απειληθούν άλλες κατοικημένες περιοχές. Εκενώθηκαν όλες οι περιοχές γύρω από την Αλεξανδρούπολη, εκτός από τον αστικό ιστό της ίδιας Αλεξανδρούπολης. Όλα τα άλλα έχουν εκενωθεί. Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, ο κάθε κόσμος, ο απλός πολίτης, να κρίνει που οφείλεται. Πολλά ακούγονται, ακούγονται κεραυνοί, ακούγονται μπρισμοί. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια γίνονται δυστυχώς στην Ελλάδα. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν στοχεύει στον τομέα της πρόληψης, αλλά μόνο στην καταστολή. Όλα αυτά είναι κομμάτια της πρόληψης. Οπομένως εκεί πέρα πρέπει να δοθεί το βάρος κατά την άποψή μου το αμέσως επόμενο άμεσο διάστημα. Ναι, εμείς για διακοπές ήρθαμε. Τη Δευτέρα ήρθαμε εδώ Ορεστιάδα και περάσαμε μέσα από την Αλεξανδρούπολη και απ' έξω, μέσα από τους καπνούς. Όλα δεξιά-αριστερά, όλα καμένα ήταν. Περάσατε από την Εγνατία? Ναι, περάσαμε. Ευτυχώς ήταν ανοιχτή ακόμα. Αλλά δεν φαίνονται καλά τα πράγματα. Δεξιά-αριστερά, όλα καμένα. Και παρακαλάμε τώρα να δούμε το Σάββατο. Τώρα θέλουμε να γυρίσουμε πάλι πίσω καβάλα να δούμε αν μπορούμε να περάσουμε και πώς θα είναι. Ναι. Γιατί και εκεί κάτω καίγονται και εκεί πέρα χαμός γίνεται. Ήμουνα κι εγώ εκεί. Στην Αλεξανδρούπολη ήσασταν? Στην Αλεξανδρούπολη ήμασταν, ναι. Όταν πέρασα, ας πούμε, ήδη είχε φωτιά το πρωί. Είχε άπνοια, είχε αυτό, ας πούμε, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Και σηκωθήκαμε, φύγαμε. Από ποιο δρόμο πήγατε? Πήγατε από τις Σφαίρες? Όχι από τις Σφαίρες. Το πρωί πέρασαμε από το τέτοιο. Από τον άλλο δρόμο, τον περιφερειακό. Την Εγνατίας. Μετά από 2 ώρες, 3, τον είχαν κόψει. Πού πιστεύετε ότι οφείλονται οι φωτιές? Γιατί είναι συχνό φαινόμενο, κάθε χρόνο πλέον. Τώρα τι να πούμε. Ακούγεται, ας πούμε, από λαθρομετανάστες που πηγαίνουν, ας πούμε, στο Θασίλειο κλπ. Και βάζουν φωτιές εκεί. Άλλος λέει να ζεστάνω το γάλα τους, άλλοι δεν ξέρω τι, δικαιολογίες. Τι να πούμε, άλλοι λένε, ξέρω εγώ, βάζουν φωτιές για τα βοσκοτόπια τους. Τώρα τι ακριβώς γίνεται, αυτό ας το βρουν οι αρχές. Μια σημαντική πρωτοβουλία πήρε ο Σύλλογος Γυναικών Νέας Βίσσας με πρωτεργάτιδα την πρόεδρο Φανή Μπαχαρίδου.
Ειδικότερα, ο Σύλλογος ξεκίνησε τη συγκέντρωση υγειονομικού υλικού που χρειάζονται οι πυροσβέστες στην κατάσβεση της φωτιάς και κάνει έκκληση να συμπορευτούν σε αυτή την εθελοντική κίνηση και άλλοι σύλλογοι, ευαισθητοποιώντας και τον κόσμο να συνδράμει με το δικό του τρόπο στο δύσκολο έργο των πυροσβεστών. Το υγειονομικό υλικό που χρειάζονται αυτές τις ημέρες περισσότερο είναι μάσκες προσώπου με εναλλάξιμα φίλτρα και γάτια που αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Μία σημαντική πρωτοβουλία στην δύσκολη περίοδο που διανύει ο νομός μας πήρε ο Σύλλογος Γενικών Νέας Βίσας. Πρόκειται για τη συγκέντρωση υγειονομικού υλικού και όχι μόνο, για να συνδράμουν τους πυροσβέστες και όσους επιχειρούν στα πεδία της φωτιάς. Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν και άλλοι σύλλογοι της περιοχής μας, αλλά και άλλων περιοχών της Ελλάδας. Μέσα σε όλο αυτό το κακό που ζούμε τις τελευταίες μέρες στον τόπο μας, τη Θράκη μας, μέσα από όλα αυτά που μας έχουν κάνει να απογοητευτούμε για άλλη μια φορά, ευτυχώς υπάρχουν και πολύ καλές ειδήσεις. Το ότι κάποιοι άνθρωποι, όχι μόνο από τον τόπο μας, αλλά άνθρωποι από όλη την Ελλάδα μας σκέφτονται. Και όχι μόνο μας σκέφτονται, αλλά και μας στηρίζουν με κάθε τρόπο. Έτσι λοιπόν έχουμε την τύχη και τη χαρά, όπως έχουμε πει πολλές φορές, να συμμετέχουμε κι εμείς ως Σύλλογος Γυναικών Νέας Βίσας στα γυναικεία πολιτιστικά γεφυρώματα, που είναι ένας φορέας τον οποίο τον έχουμε δημιουργήσει όλοι οι σύλλογοι γυναικών της χώρας. Έτσι λοιπόν, ναι, έχουμε ξεκινήσει εμείς μια πρωτοβουλία ως Σύλλογος Γυναικών Βίσας να μαζεύουμε υλικά τα οποία χρειάζεται η πυροσβεστική της Αλεξανδρούπολης και βεβαίως και μας κατευθύνουν στο τι υλικά χρειάζονται, γιατί οι ανάγκες αλλάζουν κάθε μέρα. Ενώ υπήρχαν ανάγκες για αναλώσιμα υλικά, αυτά έχουν καλυφθεί, άρα τώρα χρειαζόμαστε μάσκες, χρειαζόμαστε γάντια που να μην καίγονται, χρειάζονται τσουκράνες και φτιάρια γιατί, για να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες, γιατί προφανώς έχουν χαλάσει και κάθε μέρα αλλάζει αυτό το σκηνικό. Έτσι λοιπόν έχουμε την τύχη με τους συλλόγους που συνεργαζόμαστε, που είναι πάρα πολλοί, από τη μια άκρη της Ελλάδος ως την άλλη, που για να τους αναφέρω έναν-έναν χρειαζόμαστε πάρα πολύ χρόνο, αλλά τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου, να μαζεύονται όλα αυτά τα υλικά. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι όχι μόνο οι σύλλογοι, αλλά και οι γυναίκες που συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και είναι επαγγελματίες, ανάλογα με το επάγγελμα του καθένα, μας στέλνουν υλικά. Είναι συγκινητικό το ότι έρχονται, αυτή τη στιγμή θα πάω να παραλάβω πάρα πολλές μάσκες, πάρα πολλά γάντια. Είναι συγκινητικό ότι οι παπάδες από τη Χαλκιδική, οι ιερείς, μαζεύουν χρήματα για να πάρουν υλικά. Το Άγιο Όρος μας στέλνει βοήθεια και γενικότερα έχουν κινητοποιηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Εμείς πραγματικά θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό το κακό και να είναι αχρίαστα όλα αυτά που θα μαζέψουμε. Αλλά δυστυχώς όμως η κατάσταση όπως βλέπουμε όλοι μας και ειδικά στη Δαδιά τώρα που μιλάμε συνεχίζει να είναι ανεξέλεγκτη. Να ευχηθούμε όλοι μας όλο αυτό να σταματήσει με κάποιον τρόπο, να όλα αυτά τα σενάρια που ακούμε να είναι μόνο σενάρια, γιατί αυτός ο τόπος πια δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Κάθε χρόνο να έχουμε και κάτι, κάθε χρόνο να συμβαίνει και κάτι και όπως σας είπα ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές οι πρωτοβουλίες βοήθειας από όλους μας. Να δούμε λίγο το πρακτικό κομμάτι, κυρία Μπεχαρίδου, πού μπορούν να απευθυνθούν όσοι θέλουν να βοηθήσουν. Μπορούν να απευθυνθούν στο σύλλογό μας. Εμείς έχουμε σημεία στα οποία μπορούν να τα πηγαίνουν και στην Οριστιάδα και στα χωριά, γιατί σε συνεργασία υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι σε συνεργασία με το σύλλογό μας. Συμμετέχουν και οι σύλλογοι του Πέπλου, οι σύλλογοι της Τέρνας, των Ριζίων και γενικότερα όλοι οι σύλλογοι της περιοχής, είτε μεμονωμένα, είτε με τη δικιά μας, σε συνεργασία με τη δικιά μας πρωτοβουλία. Άρα λοιπόν, είτε μέσω μηνυμάτων, είτε μέσω τηλεφώνου, όπου βολεύει τον καθέναν, ακόμα και αν δεν μπορεί κάποιο να μας τα φέρει, εμείς θα πάμε να τα πάρουμε αυτά τα υλικά, αλλά είναι άμεση όλη αυτή, πρέπει να γίνει άμεσα αυτή η βοήθεια. Δηλαδή μέχρι και αύριο το πρωί εμείς πρέπει να έχουμε παραδώσει. Παραδίδουμε σήμερα, θα παραδώσουμε και αύριο, οπότε όλοι όσοι θέλουν να βοηθήσουν, παρακαλώ πάρα πολύ σήμερα να εξαντλήσουμε την ημέρα στα υλικά που σας ανέφερα ότι χρειάζονται, γιατί αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα και ίσως να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Άρα ένα πολύ μεγάλο αριθμό δεμάτων θα στείλουμε σήμερα το απόγευμα, αύριο θα ξαναστείλουμε άλλα. Υπάρχει χρόνος λοιπόν να μαζευτούν πράγματα και κάθε μέρα θα στέλνουμε. Γιατί και η Αλεξανδρούπολη είναι πολύ δίπλα μας. Ο Δήμος Ορεστιάδας, λόγω των έκτακτων συνθηκών με τις πυρκαγιές στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ενημερώνει ότι η ΜΕΑ και ο ΧΙΤΗ Αλεξανδρούπολης έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν δέχονται απορρίμματα. Συνέπεια της αδυναμίας μεταφοράς των απορριμμάτων, σύμμικτων και ανακυκλώσιμων, είναι η αδυναμία της περισυλλογής τους. Ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς τους κατοίκους όλου του Δήμου να μην βγάλουν τα απορρίμματά τους στους κάδους έως ότου επαναλειτουργήσει και ενημερωθούν εκ νέου από την υπηρεσία.
Ο Δήμος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία και να περιοριστούν τα προβλήματα που προκύπτουν. Για τον λόγο αυτό ζητά τη συνεργασία όλων των κατοίκων. Ακυρώθηκαν οι εκδηλώσεις Φανούρια 2023, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να γίνουν στην Άνω Ινώη το τρίμερο από Παρασκευή 25 Αυγούστου έως και την Κυριακή 27 Αυγούστου. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω των έκτακτων δραματικών γεγονότων της καταστροφικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε πολλά σημεία του νομού μας, αφήνοντας πίσω τις ανθρώπινα θύματα και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές. Λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που ταλανίζουν τον Εύρο για έκτη συνεχόμενη μέρα, ο Πολιτιστικός και Λογογραφικός Σύλλογος Ινώης στο Κρασοχώρι αποφάσισε να ακυρώσει το τριήμερο των εκδηλώσεων Φανούρια 2023. Δυστυχώς, λόγω των εκτεταμένων πυρκαγιών που επικρατούν στην περιοχή μας, ομόφωνα όλο το διοικητικό αποφασίσαμε να ακυρώσουμε τις εκδηλώσεις, γιατί δεν υπήρχε ούτε η διάθεση, ούτε ο χρόνος προετοιμασίας για να γίνουν οι εκδηλώσεις μας. Οπότε και το δεύτερο Πανελλήνιο Παιδικό και Εφηβικό Φεστιβάλ ακυρώνεται, αλλά και το ένατο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το ημερήσιο αφιέρωμα στον Χρήστο Κοζαρίδη την Κυριακή 27 Αυγούστου στην αίθουσα του Συλλόγου. Οι εκδηλώσεις ακυρώνονται, αλλά η ημέρα αφιέρωμα που θα γίνει την Κυριακή 27 Αυγούστου στην αίθουσα του Συλλόγου μας θα γίνει κανονικά. Είναι ένα αφιέρωμα που θα γίνει για τον Χρήστο Κοζαρίδη, τον μοναδικό Έλληνα καγκαβούζι, ο οποίος έχει γράψει για την ιστορία των καγκαβούζιδων. Και στις 11 η ώρα θα γίνει το αφιέρωμα αυτό, όπως επίσης και με την ονομασία του δρόμου που είναι δίπλα από το παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου. Από το Σεπτέμβριο αναμένεται να βγει τελικά στον ηλεκτρονικό αέρα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ, το οποίο θα επιδοτεί μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού. Ειδικά για τις μικρότερες επιχειρήσεις, τόσο από το δευτερογενή όσο και τον τριτογενή τομέα, οι επιδοτήσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης αποτελούν μονόδρομο, δεδομένης της δύσκολης πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις. Οι πολύ μικρές εταιρείες με λιγότερους από 10 υπαλλήλους και ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 2 εκατομμυρίων ευρώ αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής οικονομίας. Το περιθώριο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτηριακού τους αποθέματος είναι μεγάλο, καθώς περίπου το 65% αφορά κυρίως εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία και ιδιωτικά γραφεία. Κτίρια τα οποία κατασκευάστηκαν πριν το 1980 και σε μικρό βαθμό έχουν ανακαινιστεί. Το πρόγραμμα για ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ο αρχικός προϋπολογισμός του προέβλεπε 100 εκατομμύρια ευρώ για τους κλάδους εμπορίου και υπηρεσιών και 100 εκατομμύρια ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού. Θα ενισχύονται έργα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους εμπορίου και υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού επένδυση έως 100.000 ευρώ, στον κλάδο τουρισμού με ύψος επένδυση από 50.000 έως 500.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η μονάδα δεν θα ξεπερνά σε δυναμικότητα τις 100 κλίνες. Στα ποσά δεν συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ, ο οποίος δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Τα ποσοστά ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα είναι 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 50% για τις μικρές και μικρομεσαίες. Επίσης, για τις υποστηρικτικές δαπάνες de minimis, η επιδότηση θα είναι 40% για όλες τις επιχειρήσεις, θα προβλέπεται ακόμη και καταβολή προκαταβολής έως και το 40% της δημόσιας δαπάνης έναντι ισόπωσης εγγυητικής επιστολής. Στη τοπική κοινότητα Φτελιάς του Δήμου Ρεστιάδας θα περιηγηθούμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Στην Φτελιά εντοπίστηκαν με επιφανειακή έρευνα σε υψώματα γύρω από το χωριό, σφοντήλια και άλλα αρκετά κεραμικά αντικείμενα με διάφορα σχέδια σαν πλεξούδες, σχήματα τα οποία χρονολογήθηκαν στην εποχή του Σιδήρου ή του Χαλκού. Οι πρώτες πληροφορίες για το χωριό προέρχονται από βακουφικά έγγραφα της εποχής του Μωάμεθ του Πορθητή στα μέσα του 15ου αιώνα. Στο χωριό βρέθηκαν και τα φόπλακες με χρονολογία 1865-1867. Οι κάτοικοι ήρθαν στη δεκαετία του 1920 από το Ουρούμ και Οΐ και την Κοζούλτσκα της Ανατολικής Ρωμιλίας, Βόρειας Θράκης. Στο χωριό ωστόσο ζούσαν Τούρκοι, οι οποίοι έφυγαν μετά τον εμφύλιο. Η παλιά ονομασία του χωριού ήταν Καραγατσούδη. Από το 1949 μετονομάστηκε σε Φτελιά. Να ξέρει πως
σου το χώρο, να δυο την κορή παγάπω. Να ξεπλώσω το χώρο, να δυο την κορή παγάπω. Nera tu cuore.